πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε και τις οφειλές και τους οφειλέτες. Από τη μία υπάρχει η κατηγορία των οφειλών που είναι προς τις τράπεζες, που εκεί πέρα έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση, και υπάρχει και οι οφειλές, υπάρχουν οι οφειλές που είναι προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς την εφορία από τη μία. Και πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε για τις οφειλέτες. Υπάρχουν τα φυσικά πρόσωπα από τη μία και όσοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις γενικότερα, από την άλλη. Όσοι είναι φυσικά πρόσωπα μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, να ενταχθούν στον νόμο Κατσέλη, να κάνουν αίτηση και να ζητήσουν και την προστασία της κυρίας κατοικίας. Ο νόμος Κατσέλη, όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, θα ισχύει μέχρι 31/12 του 2018. Τι θα ισχύει μέχρι τότε? Η διάταξη που αφορά την προστασία της κυρίας κατοικίας. Ο νόμος Κατσέλη θα υπάρχει και την επόμενη μέρα, αλλά όποιος θα υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο δεν θα μπορεί να διασώσει την κυρία κατοικία. Θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του, αλλά δεν θα μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση ενός ακινήτου. Στον νόμο Κατσέλη, με τον νόμο όπως έχει τροποποιηθεί από το έτος 2015, μπορούν να υποβάλουν, να εντάξουν και τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. Πρέπει όμως εδώ να επισημάνουμε ότι ναι μεν προβλέπεται από την νομοθεσία μας η δυνατότητα υπαγωγής αυτών των οφειλών, αλλά τα δικαστήριά μας σε μεγάλη πλειοψηφία έχουν κρίνει αντισυνταγματική τη διάταξη περί υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα κινδυνεύει ένας οφειλέτης ναι μεν να ενταχθεί στον νόμο, ναι μεν να ρυθμίσει τα χρέη τα τραπεζικά, αλλά να του μείνουν εκτός οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Από την άλλη, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι δύναται να υπαχθούν, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δύναται να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη, θα μπορούσαν ταυτόχρονα να τρέξουν τη διαδικασία των 120 δόσεων για τις οφειλές τους στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή, θα μπορεί να πηγαίνει παράλληλα αυτή η διαδικασία. Η προϋπόθεση είναι να μην εντάξει αυτές τις οφειλές στον νόμο, άρα να τα πάσει στις 120 δόσεις. Για δε τις επιχειρήσεις, εξέλιξη βρίσκεται ο εξοδικαστικός. Θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο εξοδικαστικός δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική επιτυχία.